Ο Φρίξος. Καλημέρα, Φρίξο. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στην πλατεία Αγίου Ιωάννου. Είμαι στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου, ναι, στην Αγία Παρασκευή. Κοίταξε, εδώ οι πληροφορίες λένε ότι αυτό δεν ήταν ανοργάνωτο ακριβώς. Υπήρχε οργάνωση και υπήρχε οργάνωση μέσα από τα social media. Και μάλιστα υπήρχε οργάνωση από ανθρώπους εδώ πέρα, του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον ακροαριστερό χώρο. Λοιπόν, και μάλιστα υπήρχε οργάνωση με... Ναι, ακριβώς. Υπήρχε οργάνωση με άσχημα συνθήματα στο Facebook. Ενάντια στον μπατσισμό ήταν το σύνθημα για να συγκεντρωθεί εδώ πέρα ο κόσμος. Και έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία. Δεν συγκεντρώθηκαν εδώ πέρα απλά οι νεολαίοι της Αγίας Παρασκευής, συγκεντρώθηκαν διάφορα έτσι αντιδραστικά στοιχεία, για να το δώσω να το καταλάβετε, με αποτέλεσμα να ανάψει το φυτίλι κάποια στιγμή, διότι η συγκέντρωση, ο συνωστισμός δημιούργησε και ένταση. Υπήρχε και το ποτό στη μέση, οπότε κάποια στιγμή όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε μια εικόνα απίστευτη εδώ πέρα, που ήταν σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ ιός. Μισό λεπτό να μας πει τι λένε από την κυβέρνηση. Φρίξο μου, ξέρεις τι λένε τώρα από την κυβέρνηση και να το μεταφέρεις εκεί. Ότι αν συνεχιστούν αυτά και αρχίσει πια και υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, τότε θα ξαναπάμε πίσω πάλι, θα έχουμε πισωγύρισμα, θα πάμε πάλι σε καραντίνα. Αυτό για το ξέρουμε να το ακούσουν από την αρχή όμως, αλλά αυτό δεν έχει δράσει κριτικά στο... Όμως, παιδιά που βγήκε από χτες το βράδυ... Παιδιά, ένας ένας, να πληρώνει ένας, να μιλάει ο άλλος. Πάρα πολύ. Αν το θέλουμε αυτό, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Με συγχωρείτε πολύ, αν το θέλουμε αυτό. Έλα, ο Σπύρος. Μετά από τις τελευταίες 2-3 μέρες... Έλα, Φρίξο. Ναι. Έλα. Εγώ δεν επιρρύπτω ευθύνες στα παιδιά, τα οποία εύκολα καθοδηγούνται. Έτσι το κάνουν και για μαγιά. Έρχονται εδώ πέρα, συγκεντρώνονται με πύρες στο χέρι και το παίζουν μάγκες. Εντάξει, είναι παιδιά, 17, 18, 20 χρονών. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά αυτοί όμως από το Δημοτικό Συμβούλιο. 17 ετών. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, περίμενε, λοιπόν. 17 ετών ψηφίζει. Δηλαδή, όχι, 17 ετών άνθρωπος είναι συνυπεύθυνος το ίδιο με μένα, που είμαι 60, ίδια ψήφο έχετε, και με τον Βαγγέλη που είναι 50, και με τον Σπύρο που είναι 40, και με τη Λίδα που είναι 30. Γιατί? Για να κλέξουμε κυβέρνηση. Περίμενε. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Για τις ζωές μας. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτό που λες. Κάτσε, αλλά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν αυτή τη συγκέντρωση. Ναι, αλλά ξέρετε, λοιπόν, γιατί δεν οργάνωσαν μια συγκέντρωση. Περίμενε να σου το πω, γιατί δεν θέλω να περιπτώ ευθύνες έτσι ελαφρά την καρδία. Εγώ οργανώνω μια συγκέντρωση. Λέω λοιπόν εγώ ότι κοίταξε να δεις, αύριο το απόγευμα στην πλατεία Μαρουσού θα μαζευτούμε 500, 1000, ελάτε όλοι, για να πούμε ότι ο Δήμαρχος δεν κρεμάει καλά τα φώτα. Μάλιστα, εν μέσω κορονοϊού. Και έρχεται ο άλλος. Αν έρχεται ο άλλος, είναι αυτός, είναι το ίδιο υπεύθυνος, και μη σου πω και περισσότερο αυτός που έρχεται. Γιατί αυτός που οργανώνει είναι υπεύθυνος μου... και αυτός που έρχεται δεν είναι. Δεν κατάλαβα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Άλλο να γίνει μια συγκέντρωση 20 και 30 ατόμων και άλλο να κινητοποιηθούν 200, 300, 400 και να βρεθούν ξαφνικά σε μια πλατεία εδώ πέρα που δεν είναι και μεγάλη πλατεία, είναι μικρή πλατεία, και να αρχίσουν ας πούμε να συνοστίζονται. Λοιπόν, και μετά ξεκίνησαν τα επεισόδια όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί, άρχισαν να τους πετάγανε πέτρες, μπουκάλια, απάντησαν με δακρυγόνα. Αυτό θέλανε. Αυτό θέλανε να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση. Να δείξουν, ας πούμε, ότι είναι ενάντια σε αυτή. Θα τα πεις όλα. Εγώ το καταλαβαίνω. Έχεις δίπλα σου κάποιον, με συγχωρείς. Έχω δίπλα μου και τον συνδικαλιστή αστυνομικό, τον κύριο Μπαλάσκα, αλλά και τον αντιδήμαρχο νεολαίας Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Ζόμπολα. Μισό λεπτό, τον κύριο Ζόμπολα, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ζόμπολα. Όχι, όχι, περίμενα, το θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπαλάσκα το εξής. Κύριε Μπαλάσκα, καλημέρα καταρχάς. Είχα ακούσει, είχα διαβάσει, ότι δεν κάνω λάθος, ότι η αστυνομία είχε πει, ρε παιδιά, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα τον μπαμπούλα για να μαζεύουμε τον κόσμο, άμα δεν έχει άδεια να πει, τότε με τα SMS που ήταν ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα η αστυνομία, ας πούμε, πώς αντιδρά απέναντι σε αυτό το φαινόμενο? Θεωρείτε ότι καλός πράττει που βγαίνει και γίνονται όλα αυτά, ας πούμε?
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κύριε Χατζή. Παρακαλώ, ναι. Κάποια πρωτοβάθμια σωματεία. Ας αφήσουμε πρωτοβάθμια το ένα και πάμε στο άλλο, που είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ναι, άλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Κάποια πρωτοβάθμια σωματεία, όπως η Θεσσαλονίκη, όταν έγινε το σύστημα το να ελέγχουν οι αστυνομικοί μέσα στα λεωφορεία ή έξω από καταστήματα και σούπερ μάρκετ για τη μάσκα, εντός εισαγωγικών τσίνησαν και είπαν ότι αυτό είναι υγειονομικό, δεν είναι καθαρά αστυνομικού ενδιαφέροντος. Να βοηθήσουμε βεβαίως και εμείς την πολιτεία, αλλά κάποια στιγμή έχουμε φτάσει και εμείς σε ένα σημείο το οποίο είναι σημείο καμπής. Πέραν τούτου όμως, τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι περιθωριακούς τύπους άκρο αριστερούς, οι οποίοι θέλουν να προκαλέσουν μια μαζική ανταρσία εντός εισαγωγικών σε νεολαίους ανθρώπους, τους οποίους τους πείθουν να συνοστιστούν χωρίς να μπορούν να αντιλαμβάνονται ότι αυτό υπάρχει. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κίνδυνο. Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί θέλω να το βάλουμε σε μια τάξη αυτό. Και καλό θα ήταν να έχουμε και έναν άνθρωπο όπως τον χαρακτηρίσατε εσείς να μιλήσουμε. Θα σας πω το εξής. Αυτοί που όπως τους χαρακτηρίζετε εσείς, τι τους λένε, ελάτε να συνοστιστούμε ή αντιδρούν στα αστυνομικά μέτρα θέλοντας να πούνε ότι πέστε το με έναν άλλον τρόπο στην κοινωνία για να μην σφαζόμαστε στις πλατείες. Αυτό έχει μια διαφορά. Ανοησίες. Ανοησίες λένε. Ανοησίες. Αυτό που ακριβώς που σας είπε κύριε Χατζή ο Φρίξος. Ναι. Ανοησίες. Ενάντια στον μπατσισμό. Ψάξε, βρες, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, εγώ ρωτάω, μήπως λέω ότι αυτά είναι τα συνθήματα τα οποία πολιτική περνάνε μέσα από το social media. Σύμφωνοι. Η αντίδραση πολιτική μήπως έχει να κάνει με την όχι αστυνόμευση του πράγματος, αλλά με το διάλογο με τον κόσμο και την πειθό να μην πηγαίνουν στις πλατείες. Μήπως αυτό είναι η πολιτική τους αντίδραση. Δεν το ξέρω. Το ρωτάω. Δεν το ξέρω πώς έχουν σκεφτεί. Δεν το ξέρω. Και όπως καταλαβαίνετε, σαφώς και για την πολιτική αντίδραση δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, αυτό αστυνομικά αντιμετωπίζεται πάρα πολύ χαλαρά. Οι εντολές εχθές στους συναδέλφους μου αστυνομικούς ήταν ότι πάμε πάρα πολύ χαλαρά με την πειθό να καταφέρουμε να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να αποχωρήσουν. Ήταν δηλαδή στο σύστημα, ρε παιδιά, ώρα να πάμε στα σπίτια μας. Το κατάλαβα. Έτσι αντιμετώπισε το πλήθος εντός εισαγωγικών η αστυνομία, ο συνάδελφός μου που ήταν εδώ. Εσείς, θα πάω στο Φρίξο για να δούμε τι λέει και ο αντιδήμαρχος. Ο κύριος Ζόμπολας θα μας πει ακριβώς πώς έγινε αυτή η κινητοποίηση, ποιος οργάνωσε τη μάζοξη εδώ στην πλατεία, ποιος βρίσκεται από πίσω και πώς συνέβησαν τα επεισόδια. Καλημέρα για μένα. Καλημέρα. Αυτές οι μαζόξεις γίνονται εδώ και κάποια χρόνια στην πλατεία της Οικουμένη. Υπήρχε μια έντονη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια λόγω της αριστερής προέλευσης του προηγούμενου δημάρχου, ο οποίος είχε κάποια ανοχή σε ορισμένα θέματα παραβατικότητας και άφησε αυτό το φαινόμενο να μεγαλώσει. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο από προχθές, μέσα στο Κύριακο υπήρχαν καλέσματα διαδικτυακά άγνωστης προέλευσης, μάλλον της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς από ό,τι φαίνεται, για συγκέντρωση ενάντια στα μέτρα και ενάντια σε αυτά που ελέγχθησαν προηγουμένως. Τελικά έγινε αυτή η προσέλευση. Ένα λεπτό. Ο Δήμαρχος αμέσως προσέλευσε. Εσείς το πολιτικοποίησατε πλήρως το θέμα και περάσαμε από το υγειονομικό κομμάτι σε μια πολιτική αντιμετώπιση. Μισό λεπτό. Ρώτησα και τον Παλάσκα. Όλα τα θέματα πολιτικοποιούνται. Τώρα λοιπόν καθίστε μισό λεπτό να τα πολιτικοποιήσω κι εγώ. Ρώτησα κάτι τον κύριο Παλάσκα που ήταν πολιτικό το ερώτημα και είναι ίσως δικό μου. Εντάξει, δεν είπα το. Γιατί ο κύριος Παλάσκας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό, αλλά εσείς όμως μπορείτε. Αυτοί οι άνθρωποι που λέτε ότι κάνανε αυτό που κάνανε να τους μαζέψουνε, ποιο σκεπτικό είχανε, ελάτε να κάνουμε χαβαλές στην πλατεία ή ελάτε να αντιδράσουμε γιατί δεν θέλουμε να κλείσει η πλατεία, αλλά ενδεχομένως με μια πειθό και με ένα διάλογο, όπως ρώτησα και τον κύριο Μπαλάσκα, θα μπορούσε να λυθεί το θέμα. Γιατί είναι διαφορετικό. Πρέπει να ξέρουμε το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων που οδήγησαν εκεί, για να βγάλει και ο κόσμος και η κοινωνία ένα συμπέρασμα. Για να είμαστε δίκαιοι με τους ανθρώπους. Η γενική αντίληψη που έχουμε είναι το θέμα της αντίδρασης. Και αυτό είναι πολιτικοποιημένη. Όχι, δεν το λέτε καλά. Σας ρωτάω κάτι άλλο. Σας ρωτάω ποιο είναι το σκεπτικό τους.
Δηλαδή τι τους είπανε, ελάτε και δεν μας ενδιαφέρει το υγειονομικό κομμάτι καθόλου, δεν μας ενδιαφέρει αν κολλήσει ο ένας με τον άλλον, ναι. Ή ελάτε να κρατήσουμε και τις αποστάσεις και να αντιδράσουμε σε αυτή την απόφαση. Όχι. Έχει σημασία να δεν, το δούμε δεν αυτό. Γιατί δεν υπήρχε τέτοια λογική νομιμότητας και τήρησης αποστάσεων. Γιατί αυτό που ελέγχθη και προηγουμένως είναι η πλατεία είναι πολύ μικρή, για να κρατάς απόσταση 2 μέτρων πρέπει να, εδώ μπορούν να μεστούν μέχρι το πολύ 50 άτομα. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν σαν Δήμος. Λοιπόν, όταν καλείς λοιπόν 500 δήμος, άτομα σε αυτή την πλατεία, πάνε να πει ότι δεν τηρείς την νομιμότητα. Ένα λεπτό. Εσείς σαν Δήμος λοιπόν, τι έχετε κάνει? Γιατί το ρώτησα και τον Δήμαρχο χτες. Και τον ρώτησα επιμόνως. Ναι. Μου λέει διακίνηση ναρκωτικών. Άμα ξέρεις ότι υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών και δεν το έχεις καταγγείλει και δεν τους έχεις πιάσει, συμμετέχεις σε αυτή τη διαδικασία την κοινωνική και εσύ. Και ρωτάω, εσείς λοιπόν σαν Δήμος, αυτούς 8 μήνες που είστε δήμαρχοι εκεί και αντιδήμαρχοι, τι έχετε κάνει? Κύριε Χατζήκα, όπως ξέρετε, η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται σε όλη την Αττική. Όχι, και δεν σε περιοχές της Αθήνας. Εγώ δεν ξέρω. Μην μου λέτε όπως ξέρω, γιατί δεν ξέρω. Εγώ ξέρω αυτά που μου λένε οι αστυνομικοί συντάκτες όταν έρχονται εδώ. Έχουν ενημερωθεί από τον Δήμαρχο οι αρμόδιοι φορείς εδώ και μήνες. Μάλιστα. Και η αστυνομία και όπως έπρεπε να ενημερωθεί. Έχετε κάνει και εσείς σκέψεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουν ενημερωθεί. Από εκεί και πέρα. Μπράβο. Ναι. Και σας είπε, λέει, η αστυνομία ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν έχει κόσμο, λέει. Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι συγκεκριμένη και δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ. Εκεί μπορώ να το γνωρίζω. Όχι, τι το γνωρίζω εκεί μπορώ να το γνωρίζω και είναι συγκεκριμένη. Είναι συγκεκριμένη, σημαίνει ότι ξέρετε το σημείο και λέτε λοιπόν και το θέμα, ότι έχει διακίνηση ναρκωτικών. Και μας είπε ο Δήμαρχος ότι μιλήσατε με την αστυνομία, κάνατε σύσκεψη, πώς το είπε, ευαγγελιστές. Κάνανε δύο φορές συσκέψεις. Κάναμε συσκέψεις και μας είπε, λέει, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Η αστυνομία λέει ότι δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Τι είπατε? Δεν ξέρω, δεν είμαι αστυνομία, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όχι, ο Δήμαρχος το γνωρίζει, δεν είναι αστυνομία. Πρέπει να έχουμε ενημερώσει. Ναι. Ορίστε. Ο Δήμαρχος πώς το γνωρίζει η αστυνομία, είναι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος και κάθε δημοτική αρχή γνωρίζει αρκετά πράγματα λόγω της εντοπιότητας και λόγω της καθημερινής κοινωνίας που έχει με τον κόσμο. Ναι. Γνωρίζει ορισμένα πράγματα περισσότερα από άλλους φορείς. Ωραία. Εγώ γι' αυτό και σας ρωτάω επιμόνως, για να δω τι έχει κάνει και ο Δήμος. Και δεν βλέπω να έχετε κάνει τίποτα. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά άμα μου με πείσετε. Ο Δήμος και ο κάθε Δήμος. Όχι ο Δήμος, ο συγκεκριμένος, αφήστε τον κάθε Δήμο. Γιατί άλλος Δήμαρχος είναι ο Παχατουρίδης, άλλος Δήμαρχος είναι στον Πειραιά, άλλος είναι στην Αθήνα, άλλος είναι στην Κηφισιά. Ο Παχατουρίδης τι κάνει, δηλαδή κυνηγά τα ναρκωτικά, που του πηγαίνει από πίσω και του πηγαίνει. Ο Παχατουρίδης έχει κάνει δείγμα υπόδειγμα, κύριε. Αφήστε τον Παχατουρίδη. Για τα ναρκωτικά. Δεν βγήκε να πει ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών στη γωνία ο Παχατουρίδης, όμως εσείς το είπατε. Έχουν ενημερωθεί αυτοί που έπρεπε να έχουν ενημερωθεί και έχουν δοθεί πληροφορίες σε αυτούς που πρέπει. Πάντων. Για να το καταλαβαίνω εγώ. Εσύ μήπως ενημερώνει την κεντρική εξουσία, τι θα κάνουν, η αστυνομία και αρμόδιοι φορείς. Εντάξει, αυτές τις απαντήσεις θέλετε να δώσετε, αυτές τις απαντήσεις δεν θα σας πιέσω άλλο. Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα αύριο την μέρα που ξημερώνει τι θα κάνετε. Βέβαια. Τι έχετε σχεδιάσει. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης. Και σήμερα, κλειστή η πλατεία. Αν επαναλήθει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η γνωστή απαγόρευση που έχει ανακοινωθεί από το επισήμως και από τον κύριο Χαρδαλιά. Και χτες υπήρχε άλλα πήγανε, αυτό το κατάλαβα εγώ. Ωραία. Κάποια στιγμή διαλύθηκαν ειρηνικά, καθίσανε όσο μπορούσαν να καθίσουν που ήταν οι περισσότεροι εκπρόσωποι του τοπικού, ας το πούμε, ανταρσία της εξοικονομολογικής αριστεράς που προέτρεπαν τον κόσμο να κάτσει κι άλλο και να μην φύγει. Κάποια στιγμή διαλυθήκαν ειρηνικά, δεν υπήρξαν επεισόδια. Πιστεύω ότι σήμερα δεν θα υπάρχει ακόμα λιγότερος κόσμος, αν υπάρχει, και θα κυλήσουν όλα ομαλά. Να μην σε κουράσω άλλο, κύριε Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, αλλά επιτρέψτε να το επισημάνω αυτό. Φρίξω, θα ήθελα εγώ βέβαια να έχω αύριο ενδεχομένως και έναν άνθρωπο από το Δημοτικό Συμβούλιο που ανήκει στην άλλη πλευρά. Γιατί εγώ θέλω να καταλάβω. Γιατί αν ας πούμε τους λέει πάμε και δεν μας νοιάζει, δεν κολλάμε και είναι παραμύθι, αυτό είναι άλλο. Και άλλο είναι η αυτό... πολιτική αντίδραση που μπορεί να έχουν, που μπορεί να διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Ή πάμε γιατί έρχονται δημιουργίες των ΜΑΤ και αντιδρούμε σε αυτό. Μπορεί να διαφωνούμε με αυτό που κάνουμε, αλλά εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις απόψεις. Αυτή είναι η δουλειά μας και νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι πρέπει να βρεις κάποιον άνθρωπο. Τι έγινε στο Παγκράτη, γιατί επιμένει με το Παγκράτη ο Ηλίας. Λοιπόν, καλά κάνει και επιμένει ο Ηλίας, διότι χθες εμείς κάναμε μια βόλτα το βράδυ, 10 ώρα μέσα στα σπιτιά.
Ακριβώς, λοιπόν. Ανεβήκαμε πρώτα Λυκαβητό, είδες τις εικόνες. Γινόταν στο Λυκαβητό. Νόμιζαν εκεί ότι υπάρχει κάποια συναυλία. 400 αυτοκίνητα. Απίστευτος συνωστισμός. Ο ένας πάνω στον άλλον. Τρόμαξαν οι μισοί. Και ξεκίνησαν να κατεβαίνουν και ανέβαιναν οι υπόλοιποι μισοί. Και εκεί να δεις τι έγινε. Ζητάει όμως από τον Λυκαβητό. Αυτές οι εικόνες έχουμε εμείς, έτσι έχει άλλο νομίζω. Ναι, συγγνώμη, αυτές είναι τώρα στο. Πήγαν εκεί. Για να κοιτάξετε τι έχετε εσείς. Εδώ συγγνώμη. Είναι εδώ στο Λυκαβητό, είναι εδώ τώρα. Όχι, στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη, πλατεία Μαρνάβα σου λέει. Τώρα έχει περάσει. Ακριβώς αυτά είναι αποκλειστικά βίντεο. Χθες το βράδυ τα τραβήξαμε. Οι κάτοικοι τη περιοχή εκεί τα παιδιά. Φρίξε, εσύ που ξέρει. Είναι. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Είναι κάτοικοι τη περιοχή. Ακριβώς, αλλά είναι και άλλοι πολίτες που έρχονται από διαφορετικά σημεία τη πρωτεύουσα, διότι είναι μια πλατεία που είναι αρκετά δημοφιλή στον κόσμο. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται τώρα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, έχουν δύο μαγαζιά, συντονίζουν όλη αυτή την ιστορία. Είναι κάθε βράδυ ανοιχτά, προσφέρουν take away ποτά σε πλαστικά ποτήρια, τα παίρνει ο κόσμος και συνοστίζεται στην πλατεία που είναι ακριβώς λίγο τετραγωνικό μέτρο, όχι μόνο μπύρες και κοκτέιλς και βόρκες και ουίσκι. Λοιπόν, και καλό καιρό είχε και μια χαρά. Πρόσεξε τώρα. Εμείς μιλήσαμε εκεί με ανθρώπους και τι μου λένε τώρα οι υπάλληλοι. Εμείς δεν είμαστε αστυνομία να κάνουμε το χωροφύλακα για όλους αυτούς που συγκεντρώνονται. Δεν μας ενδιαφέρει, λέει, εμάς. Εμείς μπορούμε, λέει. Εμείς μπορούμε, λέει, να πουλήσουμε αλκοόλ σε ποτήρι και να βγάλουμε τα έξοδά μας, διότι αυτή τη στιγμή η επιχείρησή μας πλήττεται από τα μέτρα. Ναι, μπορούμε. Το κάνουμε. Από εκεί και ύστερα, λέει, είναι ευθύνη του καθενός τι θα κάνει στην πλατεία. Οπότε όμως υποφελούνται. Τι έχουν πετύχει όμως με αυτό εδώ. Τι είναι αυτό που λένε οι γιατροί τώρα. Φρίξω, συγγνώμη, τι έχει πετύχει. Όχι, 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 μισό λεπτάκι. Αυτή η εικόνα, τι αποτέλεσμα έχει. Αποτέλεσμα έχει αυτή η εικόνα χτες το βράδυ να γίνονται συζητήσεις στο Μαξίμου για να μην ανοίξουν. Νωρίτερα από 1η Ιουνίου τα καταστήματα εστίασης. Χτες το μεσημέρι λέγαμε ότι μπορεί να ανοίξουν. Πρώτον και δεύτερον, εμένα μου λέγανε οι ειδικοί που μιλήσαμε μαζί. Να στο πω αλλιώς. Μισό λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτάκι. Αν είναι ένας εκεί μέσα που έχει κορονοϊό, θα τους κολλήσει όλους. Κάνεις ένα λάθος. Αυτό είπαν οι άνθρωποι. Στο βασικό τη σκέψη. Εάν τα ανοίξουν, δεν θα γίνεται αυτό. Ακριβώς δεν θα γίνεται αυτά. Γιατί θα ελεγχθούν, θα είναι 50 Εάν θα ανοίξουν, δεν θα γίνεται λοιπόν, αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία. Άμα, εδώ πέρα. Λοιπόν, άμα γιατί άμα και ανοίξουν. Η μεγάλη αντίδραση από πού είναι, από τους επαγγελματίες που λένε ότι παιδιά μας καταστρέφεται. Όχι, επαγγελματίες. Όχι, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών λειτουργεί πολύ σωστά. Εγώ είμαι με αυτό, με τη λογική. Εάν ανοίξουν. Δεν θα γίνεται αυτό, έχει δίκιο. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει, θα πάνε να κάτσουν στις καρέκλες. Στα δύο μέτρα που έχουν ορίσει οι καταστηματάρχες. Και πάνε και υπεύθυνος ο καταστηματάρχης για αυτό που γίνεται έξω από το μαγαζί του. Λοιπόν, ενώ τώρα έχει δίκιο που λέει. Γιατί να σου πω, πάει και παίρνει ένα ποτό. Πουλάει ο άλλος ποτό. Να κάτσει, να κάτσει πλατεία. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ μαγαζί, ας πούμε. Πουλάει ένα ποτό. Και πάει και παίρνει ο Βαγγέλης, ας πούμε, θέλω μια κοκακόλα. Θέλω μια μπακάρντι. Θέλω μια τεκίλα. Ένα κονιάκ. Ένα κονιάκ. Καλοκαιριάτικα να παίρνει. Το θέλει για να λυπηθεί, γιατί μπορεί να περθήσει κάτι. Εδώ μήνα, και σου λέει, ας πούμε, και του παίρνει το κονιά και πάει και κάθεται στη γωνία. Του λέει άλλος, πού πάτε, καλή δουλειά σου, στο μαγαζί σου. Ναι, άμα ανοίγαν όμως, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα, κύριε Φρίξο. Άμα ανοίγαν, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα, αλλά θα έπρεπε μετά να τηρούνται και οι αποστάσεις. Αυτό λέμε. Είναι άλλο θέμα τώρα εκεί πέρα. Γιατί τότε θα υπήρχε η νομοθεσία που θα έπρεπε να τηρηθεί από τα καταστήματα και δεν θα σου λέγε δεν είμαι υπεύθυνος εγώ. Εξετάζεται όμως τώρα που λέει εσύ για την νομοθεσία, κύριε Πάκη, εξετάζουνε. Εάν συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα και αν έχουμε κρούσματα κορονοϊού επιπλέον τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, θα έχουμε άλλα. Τότε θα πάμε σε άλλα. Και εξετάζεται τι. Γι' αυτό είπα. Και αφαίρεση άδεια καταστήματος και κλείσιμο λειτουργίας και πρόστιμο 5.000. Εγώ τι θέλω, θέλω να πάει με τη λογική και να το δουν οι επιστήμονες. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σίγουρα. Το κάνω, αλλά εκεί θα ξεκινήσω. Εγώ θα έλεγα έτσι όπως βλέπω την κατάσταση και μας την περιέγραψε ο Φρίξος, ο κ. Μπαλάσκα στην πλευρά της αστυνομίας. Ο αντιδήμαρχος μάλλον δεν το έχει. Ας πούμε. Δεν έχει μια συγκροτημένη εικόνα το τι θα σκέφτονται για αύριο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ξεκάθαρα ότι να μην προσδούν το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα καταστήματα για να μην παρατηρεί το φαινόμενο αυτό. Αυτή είναι η πιο σωστή λύση. Εντάξει, ήρθε ο άλλος ερήφης από εδώ, είναι μαζί με τον άλλο.
Ναι, με τον άλλο. Πάντω αυτό λένε ότι λοιπόν, είναι σαν να, ανοίγεις, κύριε... σαν να κάνει πανηγύρι. Περιμένετε, κύριε Σπυρό. Σαν να κάνει μικρά πανηγυράκια έχουμε, στα χωριά. Έχουμε... Είναι 300 με 500 άτομα που μαζεύονται. Σου λέει κάτι τέτοιο είναι. Σα ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σα. Χαρά βέρα και